Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σε αυτό το ωραίο απόγευμα. Αποχαιρετούμε την περσινή και τη φετινή χρονιά. Έχουμε, το καλό είναι ότι έχουμε πάνω από 1.400 άτομα εγγεγραμμένους. Φέτος είχαμε και με τα καινούργια δεδομένα 550-600 που παίζανε. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που αγωνιστήκανε, συγχαρητήρια και σε αυτούς που πρόκειται να βραβευτούν. Και θα ξεκινήσω με αυτό που πραγματικά αξίζει πάντα να σκεφτόμαστε, το χορηγό μας. Το πρώτο πράγμα που έχω να πω για τη συγκεκριμένη εταιρεία, παλαιότερα ως BMW Spanos και τώρα ως Spanos Luxury Cars, είναι ότι πρόκειται για μια εταιρεία που είναι δίπλα στη Σακαλίκα ακριβώς. Είναι ποιοτικότατη, είναι κορυφαία στο είδος της, είναι ένα κορυφαίο μέρος για να δουλεύεις και για να μπορείς να εξυπηρετήσει και πάει σφαίρα. Παρακαλώ λοιπόν την εκπρόσωπο της εταιρείας να παραλάβει την τιμητική πλακέτα από μας. Θα ξεκινήσουμε τις βραβεύσεις με κάποια πολύ αγαπημένα συγκεκριμένα άτομα που δώσανε, τιμήσανε πολύ τη διοργάνωση και συνεχίζουν να την τιμούν οι περισσότεροι. Ξεκινάμε με αυτούς που μας έφυγαν από την Επιτροπή Διοργάνωσης. Καλώ τον Δημήτρη τον Ηλιόπουλο του 81, ο οποίος ήταν για πάνω από 10 χρόνια στην Κουβιά. Θυμάμαι στα τρία πρόσωπα τα οποία έχουν ακούσει και δει τα πάντινα από όλους εμάς και σε επίπεδο λέξεων, αλλά κυρίως σε επίπεδο αποδόσεων. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τους χρωστάμε πάρα πολλά. Και να ξέρετε ότι χωρίς αυτούς δεν θα ήταν η ίδια υλικά. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ευνοούν και δεν αδικούν κανέναν. Και σας αγαπάνε και σας ξέρουν πια όλους. Ξεκινάμε με τον αρχιδιαιτητή που έχει σφυρίξει σχεδόν τα πάντα και έχει ακούσει σχεδόν τα πάντα, τον Νίκο τον Λαυρόπουλο. Δεύτερος της τάξης ως αρχαιότερος, Παναγιώτη Ρνακόπουλος. Και η πιο νέα μας προσθήκη, αν το πιστεύετε, ο πρώτος παρατηρητής να ξέρετε ότι τρώει τα μισά Σάββατα και λίγα λέω και είναι ο υπεύθυνος κυρίως για όσα βλέπετε γύρω σας κάθε Σάββατα. Ο Γιάννης ο Παναγιωτούρος, ο Αθηνός. Που εκφράζει πραγματικά το πνεύμα του Σάκα ότι για όλους το Μάρκον Ρόπερ και όλα τα παιχνίδια είναι εξίσου σημαντικό. Η ομάδα φέρνει του Σάκα και έρχεται στο τελικό του Σάκα Spirit Cup στην παράδα 1-0. Πολλοί θα λέγανε με μεγάλη τύχη, αλλά μας πάει τελικώς κέρδισε, οπότε αμεγαζόμαστε να τώρα. Πάμε στο μεγάλο ποτάμιμα, στη Σακαλίκα. Στη δεύτερη θέση, η Citizen FC, του Άγγελου Ζωγράφου του ΕΦΤΑ. Είναι η BFC,
Παρακαλούμε τον κύριο Αλέξανδρο Νικονέα της ομάδας Αγουανίδε να καταλάβει τον αδείο τεχνίκη σπόρε του πρωταθλήματος. Πρώτο σπόρε και πανάξιος, ο Άρης ο Καλόδομος, ο αρχηγός της ομάδας. Και πρώτος της ασίστ από την ίδια ομάδα, ο Αλέξανδρος ο Καταζάς. Πάμε στο κύπελο, θα βαρεθούμε να το βλέπουμε, αλλά ομάδα να επειδή θα καταφέρανε και στο κύπελο, 6-2 του Μποζολέρος πίσω. Η ομάδα του Πάνου Κούμα, συγχαρητήρια, περάστε την πέρα να πάρετε το κύπελο. Συγχαρητήρια σε όλους σας και τον χρόνο.